διακεκριμένη από το εξωτερικό για την καινοτομία και την ευρηματικότητά της στη φορέσιμη τεχνολογία, η σχεδιάστρια μόδας και ιδιοκτήτρια του Athens Fashion Club Μαρία Βυτινίδου είναι κοντά μας σήμερα στην κορυφή των ευρωπαϊκών εκθέσεων για την ασφάλεια και την άμυνα, την έκθεση DEFEA, για να μας εξηγήσει πώς γίνεται και συνδυάζεται η τεχνολογία με τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια για τα ενδύματα στα σώματα ασφαλείας. Κυρία Βυτινίδου, θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιους λόγους συμμετέχετε στην έκθεση DEFEA, μια διεθνή έκθεση για τη βαριά βιομηχανία οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα. Για ποιους λόγους μια σχεδιάστρια μόδας είναι σε αυτή την έκθεση? Αυτή η ερώτηση μου αρέσει πάρα πολύ όταν την ακούω, διότι ο κόσμος έχει συνηθίσει να βάζει ταμπέλες. Σχεδιαστές, χημικοί, εκπαιδευτές, τι από όλα αυτά είσαι? Εγώ καταρχήν να πω ότι θεωρώ ότι είναι προνόμιο για μένα να βρίσκομαι σε μια κορυφαία διεθνή έκθεση η οποία διοργανώνεται εδώ στην Ελλάδα από το Υπουργείο Άμυνας. Το θεωρώ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ, μεγάλο προνόμιο, και ήρθα και εγώ να προσφέρω με το δικό μου σκεπτικό, τις δικές μου ιδέες και τα δικά μου προϊόντα, να προσφέρω μια νέα προσέγγιση στην ένδυση των ενόπλων δυνάμεων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την άμυνα. Για μας δεν είναι κάτι καινούριο το γεγονός ότι ασχολούμαστε με τη φορέσιμη τεχνολογία. Ασχολούμαστε από το 2013. Έχουμε κλείσει πλέον μια δεκαετία και παραπάνω στην ανάπτυξη ενδυμάτων φορέσιμης τεχνολογίας που έχουν ειδικές χρήσεις. Ως χημικός, λοιπόν, είχα τη δυνατότητα να μπορέσω να ενσωματώσω όλη αυτή τη γνώση από την επιστήμη σε ένα ένδυμα, και ως σχεδιάστρια όφιλα επίσης και το ένδυμα να είναι φορέσιμο και να είναι όμορφο, να είναι stylish. Τα ενδύματα τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι τρία ενδύματα τα οποία τα επεξεργαζόμαστε, τα αναπτύσσουμε εδώ και αρκετό καιρό. Είναι το Solar Jacket, δηλαδή είναι το ένδυμα που έχει εύκαμπτο φωτοβολταϊκό στην πίσω πλευρά του ενδύματος, είναι δηλαδή Solar Panel, το οποίο απορροφά την ενέργεια του ηλίου, την αποθηκεύει μέσω κυκλώματος σε μια μπαταρία και στη συνέχεια μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, να φορτίσουμε ένα κινητό ή ένα τάμπλετ. Αυτό είναι ένα ένδυμα ενεργειακά αυτόνομο, το οποίο μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο αν βρισκόμαστε σε μια απομονωμένη περιοχή και χρειαζόμαστε το ένα τηλεφώνημα το οποίο είναι κρίσιμο. Αυτό είναι το πρώτο ένδυμα το οποίο παρουσιάσαμε στο Διεθνή Accelerator στο Eindhoven της Ολλανδίας, σε διεθνή διαγωνισμό, και καταφέραμε και καθιερωθήκαμε ως μία από τις καλύτερες 20 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στον κόσμο. Το δεύτερο προϊόν το οποίο αναπτύξαμε στη συνέχεια ήταν το ένδυμα Tech Guard, δηλαδή φύλακας άγγελος, που επίσης έχει στην πίσω πλευρά ένα solar panel και συνδέεται με ένα smartwatch. Μέσω του smartwatch, το οποίο έχει GPS tracking system, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού του ανθρώπου ο οποίος το αφορά, που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα κίνδυνο, μπορεί να είναι ένας ορειβάτης σε μια απομενωμένη περιοχή, κάποιος ο οποίος βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, ταξιδεύει, δεν έχει ηλεκτρισμό, δεν μπορεί να φορτίσει το κινητό του. Άρα λοιπόν ενεργειακά αυτόνομο αυτό το ένδυμα δίνει τη δυνατότητα για ένα κρίσιμο τηλεφώνημα το οποίο μπορεί να σώσει τη ζωή. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος πέσει, έχει δύο αισθητήρα ύψους, άρα μπορεί να ανοιχνεύσει ότι ο χρήστης που το φοράει έπεσε και να στείλει πάλι υποστήριξη. Το πιο τελευταίο το οποίο έχουμε αναπτύξει και το ετοιμάζουμε και για μαζική παραγωγή είναι το biker jacket, το οποίο μπορεί να φορεθεί από οποιονδήποτε, ο οποίος έχει ένα ποδήλατο, ο οποίος ανεβαίνει πάνω σε μία μηχανή και θέλει να αυξήσει την ορατότητά του, δηλαδή μέσα σε μία σκοτεινή περιοχή, να δείξει ότι υπάρχει ποδηλάτης μπροστά, ο οποίος στρίβει δεξιά, στρίβει αριστερά, και υπάρχουν LEDs ενσωματωμένα πάνω στο ένδυμα για να δείξουν φωτεινό ότι εκεί υπάρχει άνθρωπος. Είναι λοιπόν τρία προϊόντα, τα οποία τα ξεκινήσαμε πολύ δειλά το 2013, Για αυτά έχουν κάνει αναφορά η Vogue Italia, η Premier Vision, ο Διεθνής Οργανισμός στο Παρίσι για την καινοτομία μας. Και τώρα φέτος έχουμε το προνόμιο να τα παρουσιάσουμε στην DEFEA. Οι ιδέες σας είναι πολύ πρωτοποριακές, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για τη διεθνή σκηνή της μόδας. Συγχαρητήρια!